Τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει την πτώση αστεροειδών στη Γη εξετάζουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας αστεροειδών στις 30 Ιουνίου. Στο διαδικτυακό ραντεβού των επιστημόνων από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχει και ο γνωστός αστροφυσικός Brian May. Μεγάλοι αστεροειδείς πέφτουν κατά καιρούς στη Γη. Πόσες όμως είναι οι πιθανότητες να πεθάνετε από αυτή την αιτία? Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση των επιστημόνων, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1 στις 700.000 πιθανότητες. Λιγότερες δηλαδή από το να πεθάνει κανείς από κεραυνό ή από επίθεση καρχαρία. Το καλό νέο είναι ότι οι επιστήμονες έχουν ταυτοποιήσει τους περισσότερους από τους μεγάλους σε μέγεθος αστεροειδείς, όπως εκείνον που ευθύνεται για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Το επίκεντρο της Παγκόσμιας ημέρας αστεροειδών είναι η μικρότερη σε μέγεθος, όπως αυτός που εξεράγει στη ρωσική πόλη Τσελιανμπίνσκ το 2013. Οι επιστήμονες προσπαθούν να εντοπίσουν αυτούς τους μικρούς αστεροειδείς που έχουν το μέγεθος ενός αυτοκινήτου ή ενός σταδίου. Στην παρούσα φάση εντοπίζουμε περίπου 200 αστεροειδείς. Από αυτούς, 3, 4 ή 5 μπορεί να πέσουν στη Γη. Οπότε υπάρχουν 740 αντικείμενα που μπορεί ή όχι να πέσουν στη Γη. Ακόμη και ένας πολύ μικρός σε μέγεθος αστεροειδής μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά. Στο animation βίντεο που επεξεργάστηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης μπορείτε να δείτε την πτώση ενός αστεροειδού σε μια πόλη. Τι μπορεί όμως να γίνει για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο? Υπάρχουν πολλά εν εξελίξει σχέδια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος έχει στη διάθεσή της ένα τηλεσκόπιο το οποίο ονομάζεται FlyEye, προκειμένου να εντοπίζει επικίνδυνα αντικείμενα. Η ESA και η NASA εργάζονται από κοινού για μελλοντικές αποστολές στο διάστημα, προκειμένου να βρουν τρόπους να αλλάξουν την πορεία των αστεροειδών από το να φτάσουν στη Γη.